Χρόνια πολλά, κύριε Σαντορινή, από τη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα και καλή χρονιά. Υγεία και ευτυχία και ό,τι καλύτερο, κύριε Σαντορινή, πραγματικά. Επίσης. Λοιπόν, πώς τα βλέπετε εσείς τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ? Είχαμε τα σχόλια ασφαλώς και από το γραφείο τύπου, σε ρόλο κομπάρσου ο Πρωθυπουργός, δίπλα στον Τραμπ, διαβάσαμε. Ποια είναι η εικόνα, μια αποτίμηση της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες? Ο κύριος Μητσοτάκης τα έδωσε όλα και δεν πήρε απολύτως τίποτα. Έδωσε την πλήρη υποταγή της χώρας, έδωσε το δεδομένο, ότι είμαστε οι δεδομένοι σύμμαχοι, το οποίο αυτό δεν είναι καλό να το λες, και μάλιστα πριν τις συνομιλίες. Ουσιαστικά απαρνήθηκε τις επενδύσεις τις οποίες θα γινόντουσαν στο 5G από τη Κίνα και περιμένουμε πλέον μόνο από την Αμερική να μπούμε στο άρμα της Αμερική. Ενώ ταυτόχρονα το μόνο για το οποίο δεσμευτήκαμε ήταν για την αγορά των F-35. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά στην τουρκική προεκλητικότητα από πλευράς του Προέδρου Τραμπ. Δεν υπήρξε καμία αναφορά στο άκυρο σύμφωνο, παρόλο που προκλήθηκε, και αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε στα θετικά του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Τραμπ, στο άκυρο σύμφωνο Λιβύης Τρίπολης. Δεν υπήρξε καμία αναφορά ουσιαστικά στα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενώ φαινόταν ότι δεν θα γινόταν συνέντευξη τύπου για να μην υπάρξουν ερωτήσεις προς τον πρόεδρο Τραμπ, αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε. Ναι. Τελικά έγινε μια άτυπη συνέντευξη τύπου, στην οποία ο κύριος Μητσοτάκης απλά ήταν θεατής. Άρα λοιπόν, μηδένι στο πηλίκο. Βέβαια, είχαμε, βλέπω ότι η κυβέρνηση επενδύει κυρίως στον τομέα της οικονομίας, κύριε Σαντορινιέ. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι η συνάντηση αυτή πήγε όσο καλύτερα μπορούσε να πάει. Νομίζω ότι ήταν πιο ειλικρινής από όλους. Ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης, σε μια χθεσινή του δήλωση, την οποία διαβάσαμε, είπε ότι η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Τραμπ πήγε όσο καλύτερα μπορούσε να πάει. Αν αυτό προετοιμάζανε, τότε λυπάμαι, αλλά τότε η προετοιμασία τους ήταν πάρα πολύ κακή. Επένδυσαν κυρίως στον τομέα της οικονομίας, για το κλείσιμο, για παράδειγμα, του γραφείου του Δούνου του στην Αθήνα. Έχουν επενδύσει πολλά σε αυτό, κύριε Σαντορινιέ. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι η χώρα βγήκε στις 21 Αυγούστου του 2018 από το μνημόνιο και σιγά σιγά, έτσι κι αλλιώς, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν παίζει κάποιο ρόλο, παρά μόνο ρόλο τεχνικού συμβούλου στην εποπτεία της χώρας. Επομένως αυτό ήταν κάτι το οποίο έγινε επειδή η χώρα βγήκε από το μνημόνιο. Άρα δεν είναι καμία επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης αυτής. Πρώτον. Δεύτερον, μιλάνε για ένα success story, γιατί υπόθηκε γι' αυτό, για μια επιτυχία της χώρας που κατάφερε να ανακάμψει. Να σας υπενθυμίσω πόσο ήταν στο δεύτερο τρίμηνο στο οποίο κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ του 2019 η ανάπτυξη, 2,8%. Άρα το 2,8% το έχει πιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έχει πιάσει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν επιβραδυνθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2019, όταν και ήταν η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, και θα δούμε τι θα γίνει συνολικά και στο τέταρτο τρίμηνο όταν θα έχουμε τα στοιχεία από την ΕΛΕΣΤΑΤ. Από την άλλη, συζητήσαμε για την απορρίθμιση ουσιαστικά της αγοράς και την μείωση των φόρων, ακολουθώντας το μοντέλο του κυρίου Τραμπ. Έχετε δει τα αποτελέσματα της ανάπτυξης και των επενδύσεων στην Αμερική στο δεύτερο 18μηνο, στο τελευταίο 18μηνο? Είναι πολύ αρνητικά τα αποτελέσματα, διότι η μείωση των φόρων δεν βοήθησε στην ανάπτυξη των επενδύσεων στην Αμερική. Επομένως, αυτό στο οποίο συζητήσανε είναι σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο ουσιαστικά δεν βοηθά ούτε τις επενδύσεις στη χώρα μας, με την απομάκρυνση των κινέζικων επενδύσεων σε σχέση με το 5G, ούτε και τις επενδύσεις συνολικά από την εσωτερική αγορά. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα πιστεύετε ότι αυτό το εξάμηνο σχεδόν που έχουμε διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας επισουσίας κάνει διαχείριση των επιτυχιών που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, το 2,8% ανάπτυξη στο δεύτερο τρίμηνο
του 2019 σε ποια κυβέρνηση πιστώνεται. Ναι, προφανέστατα. Αυτό, γι' αυτό σας το ρωτάω. Το γεγονός ότι βγήκε η χώρα από τα μνημόνια, σε ποια κυβέρνηση πιστώνεται. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε για ένα το τρίμηνο ανάπτυξη, σε ποια κυβέρνηση πιστώνεται. Για να καταλάβω δηλαδή, γιατί ακούμε για την οικονομία διάφορα από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το θέμα είναι ποιος είναι αυτός που πέτυχε αυτές την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να μας πει η Νέα Δημοκρατία ότι πέτυχε την οικονομική ανάκαμψη, και ιδιαίτερα τώρα αν δει κανείς και τα αποτελέσματα των αγορών τις γιορτές, θα δείτε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτώση, όπου σε μερικές πόλεις αναφέρεται και 30%. 30% πτώση. Στην Πάτρα, για παράδειγμα, ή ακόμα και στην περιοχή μου, στη Ρόδο. Εγώ έκανα βόλτα στην αγορά, συζητούσα με τους καταστηματάρχες και μου λέγανε χειρότερα Χριστούγεννα δεν έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Επομένως, ήταν και το κοινωνικό μέρισμα, κύριε Σαντουρινιέ, το οποίο έλειξε σε ελάχιστους. Έλειψε. Δεν έπεσε χρήμα στην αγορά. Το οποίο δεν δόθηκε. Και κάποια εκατομμύρια, αν θυμάστε καλά, δόθηκαν μέσω της νέας μείωσης του ένφια, διότι μείωση του ένφια είχαμε κάνει εμείς. Μέσω της νέας μείωσης του ένφια δόθηκαν σε κάποιους οι οποίοι έχουν περιουσίες άνω των 500.000 ευρώ και στους οποίους εμείς δεν κάναμε έκπτωση. Και αυτά τα 100 εκατομμύρια λείψαν από την αγορά επιπλέον, που θα δινόντουσαν ίσως επιπλέον στο κοινωνικό μέρισμα. Αυτό είναι αλήθεια και στην αγορά της Θεσσαλονίκης και Σαντορινία. Μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, δεν πήγε όπως περίμεναν οι καταστηματάρχες να πάνε. Άρα λοιπόν, γιορτές. Η οικονομική ανάκαμψη της χώρας πιστώνεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς δεν πιστώνεται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα μέχρι σήμερα να σας ξανακούσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας, θα ήθελα να ακούσω από εσάς μια εξήγηση. Γιατί τότε, ενώ υπάρχουν τόσα θετικά για την κυβέρνηση και διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές. Θα σας πω ότι δύο πράγματα ήταν που κοστίσαν πάρα πολύ στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το ένα ήταν το μακεδονικό και το δεύτερο ήταν η τραγωδία στο ΜΑΤ. Και στα δύο είχαμε μια εχθρή αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση η οποία σε ό,τι έχει να κάνει με το μακεδονικό, και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα εσείς. Βεβαίως. Σήμερα λέει ότι αυτή η συμφωνία όχι απλά πρέπει να την τηρήσουμε, αλλά πρέπει να την τιμήσουμε κιόλας. Καλά, σε αυτό κύριε Σαντορινιέ, σας διακόπτω λίγο. Υπάρχουν και φωνές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε. Έχουμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, όπως ο κύριος Βαρτζόπουλος, συνάδελφός σας, ο οποίος, ας πούμε, θεωρεί πως ενδεχόμενη νίκη του ΒΜΡΟ στις εκλογές στα Σκόπια ανοίγει το δρόμο για την κατάργηση συμφωνίας των Πρεσπών. Ναι, αλλά δηλαδή ακούγονται και φωνές με στη Νέα Δημοκρατία λίγο αντίρροπες. Νομίζω όμως η πατριδοκαπηλεία και την βορυχία της Νέας Δημοκρατίας σε αυτά τα δύο ζητήματα που σας είπα ήταν αυτή η οποία διαμόρφωσε και ένα πολύ αρνητικό κλίμα για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ναι, αλλά και δημιούργησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή λάθη δεν έκανε σε αυτό, πιστεύετε? Δηλαδή, εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια τεράστια πορεία, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο προασπίζεται τα κινήματα της απόψης των πολιτών και του λαού, δεν προχωρήσε ένα δημοψήφισμα. Ήταν ένα θέμα. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί, νομίζω έχουν υποθεί πολλές φορές. Δεν κάνει δημοψήφισμα για το όνομα μιας άλλης χώρας. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις δημοψήφισμα για το όνομα μιας άλλης χώρας. Είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Δεν προβλέπεται πουθενά από το διεθνές δίκαιο το τι όνομα θα έχει μια άλλη χώρα να κάνεις δημοψήφισμα μαζί στη χώρα σου. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν τα ζητήματα που τέθησαν ήταν πολύ συγκεκριμένα. Υπήρξε μια συμφωνία η οποία κατά κοινή ομολογία και πλέον κατά παραδοχή ακόμα και των πιο ακραίων της Νέας Δημοκρατίας είναι μια συμφωνία την οποία πρέπει να τηρήσουν και να τιμήσουν. Και να σας υπενθυμίσω με ποια πατριδοκάπηλη στάση στάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι προεκλογικά. Να σας θυμίσω με ποια διάθεση την βορυχίας μέχρι και αμέσως μετά τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης μιλούσε για το ΜΑΤΙ. Μόνο με αυτά τα δύο μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μια απώλεια ποσοστού η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Κάναμε λάθη άλλα, προφανώς και κάναμε λάθη. Υπήρξε φορολόγηση των μεσαίων στρωμάτων, προφανώς και υπήρξε. Προσπαθήσαμε να την αναιρέσουμε με τις ανακοινώσεις που κάναμε το Μάιο και ήταν πολύ συγκεκριμένες. Μιλήσαμε για κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης. Μιλήσαμε για μείωση της προκαταβολής του φόρου στο 50%. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία τα είχαμε προγραμματίσει
για το 2020. Τα είδατε εσείς αυτά στην οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, τα είδατε στον προϋπολογισμό? Γιατί ο προϋπολογισμός της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή δίνει το 40% των φοροελαφρύσεων στο 0,07% των επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ότι οι λίγοι και οι εκλεκτοί θα πάρουν τη φοροελάφρυση. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτή είναι η ουσία. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρατήσει και μια πολύτιμη πρίκα, θα έλεγα. Το 31,5% δεν το λες και κακό ποσοστό, έτσι. Όχι, και... είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό. Και τώρα γίνονται και οι προσπάθειες, και γι' αυτό θέλουμε να σας ρωτήσουμε για την διεύρυνση και τη συγκρότηση της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, το στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα. Αλήθεια, κύριε Σαντορίνη, πώς πάει αυτό το εγχείρημα? Κοιτάξτε, η εμπειρία που έχω εγώ, τουλάχιστον από τη δική μου περιοχή, αλλά και από άλλες περιοχές που μπορώ να γνωρίζω, είναι ένα εγχείρημα το οποίο προχωράει δυναμικά, ένα εγχείρημα το οποίο συσπηρώνει τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου και κατανοούν πλέον οι πολίτες ότι η μόνη εναλλακτική λύση απέναντι σε μια δεξιά η οποία επανακάμπτει με όρους παλαιοκομματικούς είναι μια προοδευτική συμμαχία με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτήν την κατεύθυνση συσπηρώνονται πάρα πολλές δυνάμεις της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή των Δωδεκανήσων, αλλά και άλλες περιοχές τις οποίες έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω. Κύριε Σαντορίνη, επειδή είστε από τα Δωδεκάνησα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό, απασχολεί τα Δωδεκάνησα? Γιατί συνήθως ακούμε για τις επιπτώσεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Με τα Δωδεκάνησα τι γίνεται? Αντίστοιχα, υπάρχουν προβλήματα και στα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα στην περιοχή της Λέρου και της ΚΟ, όπου εδώ πέρα ετοιμάζονται να γίνουν κλειστά κέντρα κράτησης, τα οποία θα επιδεινώσουν το πρόβλημα και θα αυξήσουν τον πληθυσμό των προσφύγων και μεταναστών. Μία προσπάθεια που είχε γίνει από τη δική μας κυβέρνηση για την αποσυμφόρηση των νησιών έχει σταματήσει να υλοποιείται, με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερσυγκέντρωση και να υπερσυγκεντρώνονται πρόσφυγες και μετανάστες στις περιοχές αυτές. Αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις κυρίως στα δύο νησιά, της Λέρου και της ΚΟ. Ιδίως στην ΚΟ φανταζόμαστε που είναι και τουριστικό νησί. Και η Λέρος προσπαθεί να αποκτήσει μια εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ένα πανέμορφο νησί. Πιστέψτε με, η Λέρος αξίζει κάποιος να την δει, όπως και όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, αλλά μια που μιλάμε για αυτά τα δύο νησιά. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή, γιατί ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε και με βάση και τις αντιδράσεις που υπήρξαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να υπάρχουν και ανοιχτού τύπου κέντρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή θα επιβαρυνθούν και τα δύο νησιά και με ανοιχτού και με κλειστού τύπου κέντρα. Καταλαβαίνετε πόσο θα επιβαρύνει αυτό την συνολική πρόοδο των νησιών μια τέτοια εξέλιξη. Πάντως είχατε ήδη επιστολή που εστάλει από τον Δήμαρχο της Λέρου στη συνάντηση που έγινε χθες. Είναι γνωστό ότι έγινε μια συνάντηση με τους κυβερνητικούς βουλευτές και είναι απορίας άξιον γιατί εμείς που είμαστε και εμείς βουλευτές αυτών των περιοχών δεν κληθήκαμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη συνάντηση. Υπήρξαν αντιδράσεις και ουσιαστικές αφισβητήσεις της πολιτικής της κυβέρνησης. Πάντως, μιας και μιλάμε για τα νησιά της εκλογικής περιφέρειας, μια επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Κάσο προκάλεσε σφοδρότατη κριτική από μέρους σας, κύριε Σαντορινιέ. Τον χαρακτηρίσατε αλεξιπτοτιστή, τον κύριο Μητσοτάκη. Και μας έκανε εντύπωση, γιατί ήταν μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, η αλήθεια είναι. Ναι, ήταν αλεξιπτοτιστής, διότι πήγε εκεί πέρα χωρίς να γνωρίζει τα προβλήματα, χωρίς να γνωρίζει ότι το νησί πλέον δεν έχει γιατρό επί δικής του διακυβέρνησης και δεν έδωσε καμία λύση. Αυτή τη στιγμή είναι με δανεικό γιατρό το νησί, διότι πήγε και διαπίστωσε έξαφνα ότι δεν υπάρχουν καθηγητές. Για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια δεν υπάρχουν οι καθηγητές στα νησιά μας, στα μικρά νησιά μας, διότι πήγε και διαπίστωσε ότι υπάρχει μεταφορικό κόστος και κανένας δεν το έχει πει ότι υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο και ότι η δική του η κυβέρνηση στοχεύει στην κατάργηση του τρίτου πυλώνα του μεταφορικού ισοδυνάμου, που είναι η μείωση των τιμών των καυσίμων
στο οποίο συμμετέχει και η Κάσος, και για όλα αυτά δεν είχε να δώσει καμία απάντηση. Αλεξιπτωτιστής πήγε. Μάλιστα. Γιατί δεν ήταν μόνο για να πάει για την εικόνα και για το συμβολισμό. Από τη στιγμή που πηγαίνει σε ένα νησί και από τη στιγμή που πηγαίνει σε μια περιοχή, οφείλεις να γνωρίζεις τα προβλήματα και οφείλεις να προσπαθήσεις να δώσεις λύσεις. Ασφαλώς. Εγώ θεωρούσα ότι πηγαίνει για να δώσει λύσεις, όχι για να. Δεν έδωσε καμία. Σε όσα σας είπα αυτή τη στιγμή, δεν δόθηκε καμία λύση. Και είναι προβλήματα τα οποία δημιούργησε η δική του η κυβέρνηση. Όχι η δική μας κυβέρνηση. Γιατί επί δική μας κυβέρνηση και οι γιατροί υπήρχαν και καθηγητές υπήρχαν και μεταφορικό ισοδύναμο επίσης. Πρόσφατα διάβασα επίσης μια ανακοίνωση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ειδικότερα ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να ξαναγίνει πρωθυπουργός παραμένοντας στην ηγεσία. Δεν μπορεί να ξανακερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές έχοντας την ηγεσία τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Εσείς, εν όψη και τη διεύρυνση στην οποία είναι σε εξέλιξη, πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται νέον ηγέτη ή ο κύριος Τσίπρας θα καταφέρει περίφημα? Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρώ τελείως άκομψη και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω. Τελείως άκομψη την αναφορά του κυρίου Γεωργιάδη και το σκεφτόμουν μόλις τη διάβασα. Δεν μπορεί ο κύριος Γεωργιάδης να μιλάει για τα ισοκομματικά ενός άλλου κόμματος. Το θεωρώ απολύτως άκομψο. Δεύτερον, θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή συσπηρώνει τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις. Είναι αυτός ο ηγέτης ο οποίος μπορεί να αποτελέσει εχέγγυο για την επιστροφή στην εξουσία των προοδευτικών δυνάμεων και νομίζω ότι κανένας αυτή τη στιγμή δεν θέτει θέμα εξουσίας, θέμα αρχηγίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρη νομίζω η στάση του κύριου Σαντορινιού και η τοποθέτησή του. Θα σε ευχαριστούμε πραγματικά κύριε Βουλευτά και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Χαρήκαμε πολύ για τη συζήτηση, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Έτσι. Να είστε καλά. Ένα.